ψυχραιμία. Η Δέσποινα Βανδύ είναι ένα πολύ ευγενικό κορίτσι. Είναι ένα κορίτσι που καλώς κακώς απασχολεί τα περιοδικά. Είναι κάθε εβδομάδα πρωτοσέλιδο για να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα. Μήπως είχε μιλήσει με τη Μαστροκώστα στο τηλέφωνο. Άντε πάλι. Είναι αμοιβαίατα οι επιρροές. Λοιπόν, την πήρε, είπαμε, μετά το ατύχημα. Διαβάζω ότι έφτασε, λέει, στο αστυνομικό τμήμα νοτίων προαστίων. Την κυνηγούσαν δύο παπαράτσι με τις μηχανές τους σε κάθε της βήμα. Και αυτή κάποια στιγμή δεν άντεξε, πήγε στους αστυνομικούς επειδή την ενοχλούσαν. Τελικά όμως δεν υπέβαλε μήνυση, γι' αυτό και δεν τους συνέλαβαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Ωστόσο τους παρακάλεσαν να μην να σταματήσουν να την ακολουθούν και να την παρενοχλούν. Συγγνώμη, παιδιά, τώρα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τον Δέσποινα την αγαπάω, ξέρετε. Αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα. Όταν στείνει 600 παπαράτσι μέσα στο καλοκαίρι, είναι ωραία. Και μετά όταν. Και τι είχε δηλαδή να κρύψει από αυτού του δύο που την ακολουθούσαν. Δεν το ξέρει ότι στείνει. Είναι ένα πρόσωπο που την ακολουθούν. Σα παρακαλώ, ότι όλε αυτέ τι φορέ στην παραλία περιμέναν όλοι εκεί πότε θα εμφανιστεί η Δέσποινα και. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά όπω πα το π.χ. το Σάββατο σε ένα κεντρικό μέρο και ξέρει ότι. Α πούμε στην Κηφισιά, όποιο πάει το Σάββατο και όπλο κόσμο πάει για μια φορά. Εγώ που πάω στην Κηφισιά το Σάββατο δεν έχω δει κανέναν. Καλέ, μαζί δεν πήραμε καφέ στην Κηφισιά και μα έκανε όλου να μου απέναντι να σα πάρω. Έτυχε μια φορά στι 800 που ναι, εκεί που μένω εγώ έτυχε να πω, καμιά φορά. Στο εμπορικό κέντρο, στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, μήπως υπάρχουν και στη Βουλιαγμένη και που πάνε για τα μπάνια του. Εννοείται. Δεν σημαίνει εκεί ότι υπάρχουν, είναι κανονισμένα. Λένε. Γιατί ναι. Όχι. Επίσης. Επίσης. Α, για τον Παπανότα, σωστά, μέρη μου. Στη Βραβρώνα τι να πάει ο παπαράτσι να κάνει, να τραβήξει το μα γι' αυτό να ξέρετε πού πηγαίνετε κούκλες μου, αν δεν θέλετε παπαράτσι. Πρώτον. Τι να κάνει η κοπέλα στα νότια, μένει να πάει για μπάνιο στο Σχοινιά για να μην τραβήξει. Τι να ξεφύγει, δεν καταλαβαίνω τώρα. Γιατί μπορεί να μην ήταν, ρε Δημήτρη, σε όλε. Να μην είχε διάθεση, να μην οτιδήποτε. Δεν είναι όλε τι στιγμέ ίδιε. Κοίτα. Δεν ήταν καλαβαμένη. Μήπως ήταν ακριβώς μετά την αποτρίχωση και έχει κατακολουθήσει ο μόνος. Είναι αυτό που το παιχνίδι με τους παπαράτσι το παίζεις γιατί και σε συμφέρει και τους συμφέρει και κάνεις τη δουλειά τους και κάνουν τη δουλειά τους. Απλά ενδεχομένως κάποιες φορές καταντάει ενοχλητικό. Δηλαδή όταν είσαι π.χ. στο επίπεδο Μενεγάκη που δεν προλαβαίνεις να ανοίξεις την πόρτα του σπιτιού και τους βλέπεις απ' έξω. Εκεί είναι ενοχλητικό. Ή και η Βανδύ μπορεί άμα πήγαινε κάπου με τα μάξι και τα νεύρα της, πήγαινε σε ένα γιατρό. Έχει κάνει μετά μια στροφή στο προφίλ της τόσο ωραία, έγινε τόσο γλυκιά από πέρσι. Έτσι. Μην το χαλάσει πάλι. Άστο τώρα, το έχεις φτιάξει τόσο ωραίο. Πάντως...